Κύριε Δασκαλάκη, εμείς ήδη στην υγειονομική μας περιφέρεια, στις μονάδες εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο μας, έχουμε νοσηλεύσει περιστατικά από το Νότιο Αιγαίο. Επομένως, ήδη έχουμε καλύψει ανάγκες των νησιών και φυσικά είμαστε σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί, διότι η υγεία είναι ενιαία σε όλη τη χώρα. Και εμείς είμαστε σε ετοιμότητα για να νοσηλεύσουμε και να διασφαλίσουμε οποιαδήποτε ανθρώπινη ζωή. Πόσες κλίνες διαθέτουν τα νοσοκομεία της Κρήτης όσον αφορά τις μονάδες εντατικής θεραπείας COVID, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα με νοσοκομεία όπως το Ρέθυμνο αλλά και το Λασίθι, με έλλειψη προσωπικού. Στο Ρέθυμνο η μονάδα εντατικής θεραπείας COVID δεν λειτουργεί. Στο Ρέθυμνο δεν λειτουργούν κλίνες COVID, λειτουργεί κανονικά η μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτό το οποίο ζητήθηκε, κύριε Δασκαλάκη, εξ αρχής από τις διοικήσεις των νοσοκομείων και τους ευχαριστώ όλους, γιατί έχουν καταβάλει μια πολύ σημαντική προσπάθεια μαζί με όλους τους υγειονομικούς μας και όλους τους υγειονομικούς και τις πρωτοβάθμιες όλους αυτούς τους μήνες. Αυτό λοιπόν που ζητήθηκε τόσο από την Υγειονομική Περιφέρεια όσο και από το Υπουργείο είναι ότι ξεκινάμε και ενεργοποιούμε κλίνες είτε για ήπια μέτρια νοσηλεία, είτε κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας, όπου μπορούμε να υποστηρίξουμε με ασφάλεια την νοσηλεία των περιστατικών. Σε συνεργασία λοιπόν με τη διοίκηση του Ρεθύμνου και το διευθυντή της μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, δηλώθηκε ότι μπορούν να νοσηλεύσουν μόνο περιστατικά εκτός κορονοϊού. Επομένως, διατηρήσαμε μόνο κλινικές απλής νοσηλείας COVID. Και αυτό γιατί από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι αναπτύσσουμε κλίνες εκεί που μπορούμε να τις υποστηρίξουμε με απόλυτη ασφάλεια. Είναι εφικτός ο κίνδυνος να δούμε τις μονάδες εντατικής θεραπείας της Κρήτης να ασφικτιούν από περιστατικά που θα έρχονται από περιοχές με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο? Είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο να υποστηρίξουμε άλλες υγειονομικές περιφέρειες εφόσον υπάρξει σοβαρό πρόβλημα σε άλλες περιοχές της χώρας, διότι δεν μπορούμε φυσικά να αρνηθούμε νοσηλεία ανθρώπου. Ωστόσο, όσο τηρούνται τα μέτρα και όσο δεν εφησυχάζουμε, αυτό μειώνει την πιθανότητα να επιβαρυνθεί τόσο το σύστημα υγείας ώστε να λειτουργήσει όλο αυτό πιεστικά. Να σας απαντήσω στο ερώτημα για τις κλίνες ΜΕΘ και τις κλίνες COVID. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, έχουμε 213 ενεργείς κλίνες ήπιας μέτριας νοσηλείας σε όλα τα νοσοκομεία της υγειονομικής μας περιφέρειας, που μέσα σε μερικές ώρες μπορούμε να έχουμε πλήρη ανάπτυξη και να φτάσουμε στις 324. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις κλίνες ΜΕΘ, έχουμε 14 ενεργείς αυτή τη στιγμή. Μπορούν σε 2 ώρες να γίνουν 26 και σε πλήρη ανάπτυξη να φτάσουμε έως και τις 55. Δούμε κάποια αριθμητικά δεδομένα που αφορούν την Κρήτη από τις 19 Οκτωβρίου μέχρι και σήμερα, μέχρι και την Δευτέρα Νοεμβρίου. Πάμε να δούμε τους αριθμούς, τι ακριβώς προκύπτει όσον αφορά την διασπορά του κορονοϊού σε επίπεδο Κρήτης. Βλέπουμε λοιπόν ότι από την 19η του Οκτώβρη αρχίζει σιγά σιγά να υπάρχει αυτή η αυξητική τάση. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις 19 Οκτωβρίου είχαμε 2 κρούσματα στην Κρήτη, στις 29, 21 του μήνα 8, 22 Οκτωβρίου 18 και από εκεί πηγαίνουμε 10, 8, 12, 10, 12, 12 για να φτάσουμε στην 29η Οκτωβρίου όπου τα κρούσματα στην Κρήτη είναι 25, 30 Οκτωβρίου 19, 31 Δεκάτου 26, που είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μέσα σε μία ημέρα όσον αφορά την Κρήτη από την αρχή της πανδημίας, 1η Ενδεκάτου 16 και 2 Ενδεκάτου 13. Στο σύνολο, όλο αυτό το διάστημα έχουμε 200 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Κρήτη, από τα οποία 118 στο Ηράκλειο, 53 στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων, 19 στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου και 10 στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου. Θέλω να δούμε και έναν δεύτερο ακόμα πίνακα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εδώ θα έρθω σε εσάς κύριε Γκίκα. Σήμερα με βάση τα στοιχεία έγιναν 11.986 δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε ολόκληρη την χώρα. Από αυτούς τους ελέγχους, 1.152 είναι τα νέα επιβεβαιωμένα περιστατικά κορονοϊού. Δηλαδή, ουσιαστικά, το 10% των ελεγχθέντων βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό. Αυτό είναι ένα μεγάλο ποσοστό που αποτυπώνει ότι υπάρχει και μία διασπορά. Μία μεγαλύτερη διασπορά. Είναι αυτό που λένε οι συνάδελφοί σας στις επίσημες ενημερώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή,
ότι το δεύτερο κύμα έχει εμφανιστεί δυναμικά. Και θέλω λίγο να μου σχολιάσετε την επιδημιολογική πορεία της Κρήτης, γιατί η εικόνα της Κρήτης, παρά το γεγονός ότι έχει μία αυξητική τάση κρουσμάτων, είναι εντελώς διαφορετική από την εικόνα της Αττικής, αλλά και περιοχών της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδος. Έτσι είναι. Καλησπέρα σε όλους πάλι. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Τα νούμερα που δείξατε έχουν δύο επίπεδα. Το επίπεδο της χώρας και το επίπεδο της Κρήτης. Στο επίπεδο της χώρας αυτή τη στιγμή, αυτό το 10% μπορεί να είναι και λίγο μεγαλύτερο, είναι πραγματικά πολύ αυξημένο σε σχέση με τα αναμενόμενα, σε σχέση με αυτά που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προβλέπει. Και ποια είναι η πρόβλεψη, τι προβλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας? Μέχρι 4%. Είναι τα αποδεκτό, από εκεί και πάνω αρχίζει η ανησυχία. Αυτό δείχνει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το κριτήριο που εμείς ξαφνικά αρχίσαμε να δημιουργούμε θύλακους με κόκκινο, με κίτρινο, με πράσινο, είναι ότι αυτή τη στιγμή η μισή χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Και ο λόγος είναι ότι έχουμε σχεδόν εκθετική αύξηση. Τι θα πει εκθετική? Θα πει κάθε 2-3-4 μέρες, ανάλογα με το επίπεδο, διπλασιάζεται ο αριθμός των κρουσμάτων. Και αυτό έχει τρομακτικές επιπτώσεις στο σύστημα υγείας. Αυτό έχει τρομακτικές επιπτώσεις στην νοσηλεία των καινούριων κρουσμάτων, που ήδη απόψε είχαμε μια δραματική έκκληση του Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου στη σύσκεψη, ότι στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν πια. Υπάρχουν ακόμα 5-6 κρεβάτια ΜΕΘ, από εκεί και πέρα μαζί με τον πολύγυρο, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να ταξιδεύουν οι ασθενείς. Και καθόλου παράξενο να δούμε αεροπλάνα να έρχονται. Έχουμε δει ήδη διακομιδές σε νοσοκομεία κοντά στη Θεσσαλονίκη, σε διπλανούς νομούς. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ακριβώς. Γιατί αυτό που μας προβληματίζει, κύριε καθηγητά, είναι το εξής, ότι αυτό το 10% επί των ελεγχθέντων είναι ένα μεγάλο ποσοστό και το υπογραμμίζεται. Σε επίπεδο Κρήτης, πώς μπορεί κάποιος να σκιαγραφίσει τη διασπορά της πανδημίας? Σε αυτό θα μπορεί να απαντήσει, και θα δώσω το λόγο και στον κύριο Λιονί. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε, σήμερα ας πούμε, έχουμε 13 κρούσματα στην Κρήτη. Να υποθέσω όμως ότι είναι επί των περιστατικών που πηγαίνουν στα επίγοντα των νοσοκομείων ή σε κάποια ιδιωτικά εργαστήρια. Η διασπορά θα ήταν πολύ μεγαλύτερη αν ακολουθούσαμε τη τακτική της Θεσσαλονίκης, όπου τις τελευταίες ημέρες ο ΕΟΔΗ έκανε χιλιάδες τεστ μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα της συμπρωτεύουσας. Εδώ ημερησίως, σε επίπεδο Κρήτης, πόσα είναι τα τεστ που γίνονται? Αυτό εγώ δεν το ξέρω πόσα ακριβώς είναι τα τεστ. Εκείνο που μπορώ να σας πω με μεγάλη σιγουριά είναι ότι το σκορ αυτό, το 10 και 12 και 15 και μέχρι και 26 και 30 ακόμα να φτάσουμε, είναι από τα χαμηλότερα, για να μην πω το χαμηλότερο της Ευρώπης. Και ο λόγος είναι ότι άμα το διαιρέσεις δια του πληθυσμού, βγαίνει κάτω από ένα περιστατικό ανά 100.000 κατοίκους, που είναι το όριο μεταξύ του λευκού και του πράσινου. Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν, όσον αφορά αυτό το δίκτυο, μεταξύ λευκού και πράσινου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Ήταν και άλλες, η Νότιο Πελοπόννησος, η οποία χάλασε απόψε. Έχουν 26 κρούσματα, δεν ξέρω τι. Παραμένουμε εμείς ουραγοί σε αυτό το κομμάτι και κανείς πρέπει να δει διαχρονικά τι έγινε στην Κρήτη. Τι προετοιμασία? Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το περιγράφει για τις πανδημίες σαν preparedness, δηλαδή προετοιμασία. Συμφωνείτε με αυτό που είπε ο κύριος Γίκας, ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο? Εγώ θα ευχηθώ να έχει απόλυτο δίκιο. Φοβάμαι όμως. Η επιδημία δείχνει να έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, να έχει ξεφύγει, ειδικά στη Μακεδονία. Αν αυτό συμβεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι θα είναι τραγικό. Σκέφτομαι κάτι το οποίο είναι λίγο, αν έχει ξεφύγει, ας μην κυνηγάμε τον ιό, να προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε τους αρρώστους. Mm-hmm. Οι άρρωστοι έχουν ανάγκη τα νοσοκομεία, την ιατρική φροντίδα, εκεί πρέπει να πηγαίνουμε να δούμε. Είναι αν έχουμε χάσει δηλαδή τώρα ήδη την μάχη της πρόληψης, που είναι
το να μειώσουμε την επιδημία στην πρώτη φάση του lockdown είχε νόημα για να δώσουμε χρόνο να ενισχυθεί το σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας ακόμα το περιμένουμε να ενισχυθεί. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους συνανθρώπους μας που πάσχουν και να μην τους αντιμετωπίζουμε σαν μοιάσματα με την έννοια ότι επειδή πρέπει να μην δώσουμε έμφαση στην διασπορά, αν μπορέσουμε να μειώσουμε δηλαδή τη διασπορά, πρέπει να κρατάμε τις κοινωνικές αποστάσεις, πρέπει να φοράμε τις μάσκες μας. 46.000 τεστ έχουν γίνει σε τι χρονικό διάστημα στην Κρήτη? 46.468 τεστ έχουν γίνει από 29 Πέμπτου μέχρι 30 Δεκάτου που έχουμε τα καταγεγραμμένα. Γίνονται πάρα πολλά τεστ. Είναι όμως μικρός αριθμός για την περιφέρεια της Κρήτης σε σχέση με τους αριθμούς που βλέπουμε στην υπόλοιπη χώρα. Ναι, γιατί δεν έχουμε το επιδημιολογικό προφίλ των... Ωστόσο, δεν προσμετρώνται σε αυτό τα τεστ που γίνονται καθημερινά στα νοσοκομεία μας και πλέον και στην πρωτοβάθμια. Τα 16 κέντρα υγείας της υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης έχουν ενεργοποιηθεί.